Έγινε σήμερα μια πολύ επικοδομητική συζήτηση στον Ιατρικό Σύλλογο Χανίων ανάμεσα στα μέλη Ιατρικού Συλλόγου αλλά και στα μέλη των ιδιωτών εργαστηριακών ελέγχων, όπου ακούστηκε το δίκαιο αίτημά τους παρόντων των βουλευτών ΕΜΟΥ και της κυρία Βολουδάκη. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι το αίτημά τους είναι δίκαιο, αφορά μια παθογένεια ετών, των τελευταίων ετών που ξεκίνησε από την κρίση, από την οικονομική κρίση. Εκτιμώ ότι λύσεις υπάρχουν, κυρίως η παθογένεια που έχουμε, το να υπάρχουν πολλές συνταγογραφήσεις σε επίπεδο εξετάσεων, πρέπει να περιοριστεί. Εξάλλου είναι κάτι το οποίο το βιώνουμε καθημερινά για νοσήματα τα οποία ενδεχομένως να μην χρήζουν τόσες πολλές εξετάσεις. Υπάρχει πολύ μεγάλη μερίδα εξετάσεων που γράφονται άσκοπα. Άρα μία λύση είναι αυτή. Βεβαίως υπάρχει και ένα χρέος το οποίο έχει προκύψει όλα αυτά τα χρόνια και επιβαρύνει τους ιδιώτες εργαστηριακούς και αυτό είναι κάτι το οποίο επίσης θα πρέπει να δούμε, γιατί ενδεχομένως να είναι άδικο αυτό το οποίο τους έχει χρεωθεί. Αυτό το οποίο τους υποσχεθήκαμε είναι αρχικά να μεταφέρουμε το δίκαιο αίτημά τους στον αρμόδιο Υπουργό και Οικονομικών αλλά και Υγείας. Από εκεί πέρα να πιέσουμε όσο μπορούμε τη σειρά μας, ώστε να μπορέσει να βρεθεί μια λύση. Νομίζω ότι θα είναι για το καλό και του ίδιου του κράτους, αλλά και των ιδιωτών εργαστηριακών.